σημείο αυτό πιθανό να ήρθε ο συνταγματάρχης Ζάλμενγκερ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Κομμένο όπου είδε τους αντάρτες και τα όπλα τους στην πλατεία. Λέμε να ξενετευτούν και ο πόνος δεν με αφήνει. Θέλω να τα ξεχάσω και δεν μπορώ. Και στον ύπνο έρχονται. Παρεξήγηση ήταν από τους εγκριμένους. Βέβαια αυτό μόνο του δεν πάει. Εάν δεν υπάρχει κάποιος δοσύλλογος να το πούμε. Στις 16 Αυγούστου το πρωί προκηρύχθηκε το χωριό της θάνατο. Στη γωνία ήταν ο παππούς μου, βγάζει το περίστροφο και ακούω τον παππού μου και λέει «Μη ρε παιδιά, μη». Πητάνε το χειρουργείο εδώ στο παραθύρι, στο δικό μου στο μαξιλάρι, σκουτώθηκαν τα παιδιά και τα δυο και η μέρα δεν υπήρξε ό,τι να βγει. Μη βαμπάκι και η βενζίνη τα βάζω στο στόμα και τα καίγαμε, όλα τα μικρά. Μόνο δεν άφηναν τη γάτα. Και τις γάτες τις σκότωναν. Τις κουπάλες βγήκαν με τρόπο, τι να σου, είναι τέτοια περίπτωση που τα δίπλα χωριά έρχονται και έκλειφαν, δεν ήσαν να τις θάψανε. Να κλέψουν ήδη ήταν, να βυθίσουν όχι. Τα γύρω χωριά ήρθαν να πάρουν. Δεν βοήθησε κανένας απολύτως. Γιατί αυτός έφυγε. Αυτός πάει και ρώτησε μέσα τι θα γίνει για το χωριό μας.